Πάμε το να θέμα ανοίξουμε, τώρα... Νίκο μου, ένα άλλο κεφάλαιο, ναι. Ο Σπύρος σου. Α. Και... Α, τώρα εδώ. Ο Σπύρος τώρα που έμεινε... Η Σταυρούλα. Ήταν που ήταν ο Σπύρος. Λοιπόν, έχω αποδείξεις γι' αυτό. Μιλήστε, αλλά έχω αποδείξει. Έχει ντοκουμέντα. Ναι, ντοκουμέντα. Ωραία, να δούμε πρώτα τι είπε χθες ο Σπύρος. Που φανταστείτε τώρα που έμεινε, στο επόμενο επεισόδιο τι θα γίνει. Τι είπε λοιπόν ο Σπύρος, το χοντρένει το παιχνίδι για τη Σταυρούλα, αλλά και τι απαντάει η Σταυρούλα για τη μεταξύ του διαμάχη. Τι συμβαίνει, αναρωτιέστε όλοι, γιατί για το ξέπασμά μου το χθεσινό στο συμβούλιο. Αναρωτιέστε όλοι. Κι όμως έπρεπε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Γιατί δεν περίμενα από τη Σταυρούλα. Να ξεχνάει τόσο εύκολα. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πιο προσβλητικά λόγια από αυτά που είπε ο Σπύρος εχθές. Είπε εμένα προδότρα. Με πρόδωσε. Την Ελένη διαχειρίσιμη. Η Ευρυδίκη λοιπόν, εύκολα διαχειρίσιμη την Ελένη. Από πού και σπου. Και η Ευρυδίκη εγκέφαλος μαζί με κάποιον από την μπλε ομάδα. Ανακάτεψε και την μπλε ομάδα. Ο μόνος παίκτης ο οποίος συνδέεται με την μπλε ομάδα, είναι Ευρυδίκη. Πληγώθηκα πραγματικά πάρα πολύ με τα λόγια που είπε για μένα στο συμβούλιο ο Σπύρος. Τόσο μίσος, τόση κακία, τόσο αποθυμένα, δεν ξέρω τι έχει πια μέσα του. Νιώθω πολλές φορές ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα. Μα δεν υπάρχει. Ή θα μιλήσουμε σοβαρά και θα παίξουμε το Survivor, ή θα παίξουμε το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Λυπάμαι, Σταυρούλα μου. Λυπάμαι για την συμπεριφορά σου με το που συμμετείχες να έρθεις στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Από την Αθήνα κιόλας έχεις επισκεφτεί το μαγαζί του Σάκη 2-3 φορές. Απ' τα story σου φάνηκε. Κουνάς την ουρίτσα σου στα μπατζάκια όλων των μεγάλων παικτών από τα γραφεία πριν ξεκινήσουμε ακόμα. Δεν μιλάς στο Στάθη. Έχεις απομονώσει το Στάθη που σε στήριξε τόσο πολύ. Γιατί θεωρείς ότι κουνώντας τα μπατζάκια σου σε κάποια μεγάλα ονόματα εδώ μέσα, θα κρατηθείς σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορείς από μόνη σου να σταθείς. Πρέπει ή να γλύψεις ή να προδώσεις. Ναι, θα σου πω. Εγώ είμαι πάρα πολύ θυμωμένη με όλο αυτό που είδα. Θεωρώ αγένεια, τρομερά κακή συμπεριφορά και οι χαρακτηρισμοί. Σε μία κοπέλα δημοσίως, κουνάς την ουρίτσα σου στα μπατζάκια των μεγάλων παικτών, προδοσία και γλύψιμο, είναι χαρακτηρισμοί πάρα πολύ κακοί να ακούγονται για μία κοπέλα. Πάρα πολύ κακός τρόπος, πάρα πολύ κακός. Αγένεια απίστευτη. Λοιπόν, αυτό είχα πει εγώ στις αρχές στο παιχνίδι που με βγάλαν ψεύτρα, ότι η Σταυρούλα πούλησε ο κόσμος όταν βγήκα έξω. Ότι η Σταυρούλα πούλησε το Στάθη. Το είχα πει, γιατί ο Στάθης ο ίδιος μας το είπε, ότι στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, πληγώθηκα από τη Σταυρούλα, νόμιζα ήταν φίλη μου. Και είμαστε τώρα σε τραπέζι, εγώ, η Αλεξάνδρα, ο Σπύρος και, είμαστε και ο Στάθης. Και λέμε γιατί τι έγινε, λέει γιατί έχουμε μαζευτεί όλοι για τις φωτογραφίες και τέτοια συναντζού κτλ. Και ούτε ένα γεια δεν μου είπε, ούτε μας χαιρέτησε και είχε κάτσει με Μάριο, Αναγνωστόπουλο και όλους τους 17. Και έκανε και έκανε εκεί πέρα, ξεκινούσε να μιλάει και να κάνει κλίκες και παρέτηση με αυτούς. Εμένα δεν είχε έτσι καν. Που τους έχω σταθεί σαν φίλος εκεί, η Αλεξάνδρα, νηφικά από εδώ. Ούτε καν μίλησε. Γι' αυτό είπε ο Σπύρος και αυτό που είχα πει και εγώ. Εσείς στο γάμο ήσασταν καλεσμένοι. Ήμασταν καλεσμένοι, αυτό ήταν πολύ πιο παλιά. Είχε πάρα πολύ καιρό πριν. Τώρα μιλάμε μετά το χωρισμό τη. Όχι, γιατί πήγαμε σε Αθηνά. Η Αθηνά ήταν φίλη μου και επαλέξαμε να πάμε εκεί. Ήταν πάμε σε κανέναν, γιατί να πάμε κάλυμνο. Εν τέλει πήγαμε σε Αθηνά. Και το είχα πει κιόλας ότι το κάνει η Σταυρούλα αυτό. Ξέρει ότι είναι πολύ καλή παίκτρια, αλλά επειδή ξέρει πολύ καλά ότι στο Survivor είναι και οι κλίκες και οι φιλίες, ξέρει ότι και καλή παίκτρα να είμαι είναι all star. Και άλλοι υπάρχουν καλοί παίκτες. Ναι, μου δες εσύ τώρα τι είπες, αν μου επιτρέπεις. Δεν μιλάμε για το περιεχόμενο. Και θα συνεχίσεις να θα ολοκληρώσω. Ναι. Πες μια παρένθεση. Λες, πήγε κοντά και έκανε παρέα και έπινε καφέ στα γραφεία με αυτού του 17. Ναι, γιατί ακούγεται τελείως διαφορετικό. Σε καταλαβαίνω. Στα μπατζάκια. Σε καταλαβαίνω. Μεγάλων παικτών καταλαβαίνω. Δεν έχουν μιλάει οι γυναίκες. Αυτό είναι πράγμα, λέτε. Ο Σπύρος, συμφωνώ. Απλά με έναν τρόπο. Ο Σπύρος έχει αυτόν τον τρόπο του, επειδή έχει πληγωθεί πάρα πολύ κι αυτός και θύμωσε με αυτό, να το λέει με πιο. Καλά, εκεί πέρα μην με πολύ παίρνετε σοβαρά αυτά που λέμε. Περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Πολλές φορές μας βγαίνουν και έντονες λέξεις. Τι αντε πάλι.
Μα Βρυσίδα, λοιπόν, περνάμε, εδώ ο Σπύρος είναι ψύχρεμος, δεν είναι εκτός αυτού. Δεν, μα πάντα είναι ψύχρεμος ο Σπύρος, πάντα μιλάει έτσι. Απλά θέλει να δείξει πόσο έντονα είναι τα, αυτά που ναι, νιώθει. Ναι, αλλά όταν λες για μια γυναίκα ότι κουνάει την ουρά της, και όντως, δεν είναι ωραίο πράγμα. Πλησίασε παίκτες με δυνατό κοινό το 17 για να κρατηθεί στο παιχνίδι. Το είχα πει ότι πούλησε το Στάθη και με βγάλαν ψεύτρα. Τώρα και ο Σπύρος το λέει γιατί μας το αποστάθησε, δεν το βγάλαμε το μυαλό μας. Και οι αποδείξεις είναι ότι όταν και αυτό που μαλώσανε για πέρσι, και σε stories το είχε πει και σε space στο Twitter, το έχει πει και το έχουν βγει και άλλοι άνθρωποι και το είπανε, γιατί με βγάλαν ψεύτρα και σε αυτό. Ότι το μεγαλύτερο λάθος είναι που σε ψήφισα, Σπύρο μου, γιατί θα κρατούσα την προσοχή και θα έφτανα. Περίμενα να τελειώσω. Θα έφτανα στο. Συγγνώμη, θα έφτανα στο τελικό. Κάνεις αυτό που κάνει ο Σπύρος. Μιλάτε για πράγματα που δεν έχουμε δει και που είναι εκτός παιχνιδιού. Εδώ εμείς μιλάμε για μέσα στο παιχνίδι. Ο Σπύρος, ο σύντροφός σου λοιπόν, είπε ότι πρέπει η Σταυρούλα που είναι πάρα πολύ δυνατή παίκτρια και το ξέρεις, για να μείνει στο παιχνίδι θα πρέπει ή να γλύψει ή να προδώσει. Με την ίδια λογική και ο Μαρτίκας για να μείνει στο παιχνίδι θα πρέπει ή να θάψει κάποιον ή να αδειάσει κάποιον. Και αυτό κάνουμε στο παιχνίδι. Αδειάζει τους παίκτες για, για τη ζωή τους. Όχι, δεν για τη ζωή του. Πριν το παιχνίδι. Τους παίκτες, όχι. Πριν τι σχέση έχει με το παιχνίδι, έγινε. Για το ότι πήγαινε στο καφέ του Σάκη Κατσούλη στο Μπουρνάζι, έχει σχέση με το παιχνίδι, Βρυσίδα μου. Αυτό το έκανε γιατί ήθελε να πάει κοντά στους παίκτες. Ναι, κάνει παρέα. Δεν έκανε με εσάς, έκανε με το. Πού είναι το κακό. Δεν σε συμπαθεί σε αυτό. Δεν ήταν παρέα, ήταν ξεκινήσαν κλίκες πριν το παιχνίδι. Και είναι φυσιολογικό. Ωραία, αυτό για μέσα στο παιχνίδι. Και το εκθέτει, για να, γιατί αυτό που κάνει ο Σπύρος είναι ότι αυτό που είπα και την προηγούμενη φορά, κάνει το λάθος χωρίς αποδείξεις να εκθέτει τους παίκτες, ενώ πρέπει στην κάμερα να εκτεθούν μόνο τους και μετά εντάξει, να το πει. Παιδιά, είναι και στρατηγική τώρα και αυτή. Τι να κάνει. Το θέμα είναι όμως ότι αν ο Σπύρος καθόταν εδώ αυτή τη στιγμή, εδώ, και έβλεπε έναν άλλον άντρα να μιλάει για σένα και ναι, να δεν λέει, θα του αρέσει. Που κουνάει την ουρά τα μπατζάκια, θα είχε σπάσει την οθόνη. Μπράβο, δεν είναι πολύ σωστό όπως ο τρόπος που μίλησε, αλλά σας λέω γιατί το έκανε αυτό. Για τον τρόπο μιλάμε όμως, το περιεχόμενο. Μην κοιτάτε μόνο τον ερμηνεύει, τον ερμηνεύει, αυτό εννοεί. Μπράβο, γιατί Σταυρούλα δεν μίλησε άσχημα. Έχω την τύχη να τον ξέρω καλύτερα, ξέρω τι σκέφτεται, ξέρω τι περνάει. Οπότε απλά εμείς εδώ δεν κάνουμε ψυχογράφημα του Σπύρου στη ζωή του. Κάνουμε μία παρατήρηση. Εμείς είμαστε τηλεθεατές. Συμφωνώ. Βλέπουμε το παιχνίδι. Κρίνουμε τους ανθρώπους ως παίκτες, όχι ως ανθρώπους. Δηλαδή το Σπύρο εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο τι κάνει στη ζωή του. Δεν θέλω να ξέρω. Εδώ όμως, όχι, δεν με ενδιαφέρει τι έκανε στα Σταυρούλα. Εάν πήγαινε στο μαγαζί του Κατσούλη ή αν πήγαινε στο τραπέζι με το Στάθη Σχίζα. Είμαι τηλεθεάτρια, μην το ξεχνάμε αυτό επειδή είμαστε στο. Αφροδίτη ο κόσμος βλέπει το παιχνίδι και κρίνει αυτό που ακούει και βλέπει. Δεν τον ενδιαφέρει να μπει στο Instagram να ψάξει πού έχει πάει η Σταυρούλα τους προηγούμενους τρεις μήνες. Εντάξει, ηρέμησε λίγο. Μισό λεπτό. Ηρέμησε λίγο. Και η Σταυρούλα τον άδειασε τον Μαρτίκα, έτσι. Μην τρελαθούμε τελείως κιόλα. Έχει μια απέναντί του. Εγώ δεν είπα αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε το τι είπε ο Σπύρος και κρίνουμε. Βλέπουμε όλο το survivor. Για να τρελαθώ. Και απάντησε για ποιο λόγο το είπε. Γιατί μα δεν με νοιάζει ο λόγος. Δεν διαφωνώ τι με το περιεχόμενο. Όμως, ο τρόπος. Ο τρόπος. Οι λέξεις. Το είπα. Καλά, το κουνάρι της μπροστά στα μπατζάκια είναι προσβολή. Λέ, αυτό είπα. Μισό λεπτό. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα μερικές φορές και είδαμε το τρέιλερ, το Μαρτίκα, όπου κουνούσε τις μαριονέτες. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Μόνη σου είχες πει την άλλη φορά ότι εδώ πάμε να δούμε reality. Και το λέει και ο Μαρτίκας. Δηλαδή. Αυτή η ρίση ότι κουνάς την ουρίτσα σου, συγγνώμη δηλαδή, δεν αλλά ωραίο, ακούγεται. Παιδιά, δεν πούμε, είναι ωραίο, αλλά ακούγεται. Μια γυναίκα, η προδοσία, να γλύψεις μια γυναίκα ή να και όταν δεν είναι μπροστά βασικά. Ούτε άντρα βέβαια. Παρ' όλα αυτά, στην αργό το χρησιμοποιούμε όλοι, έτσι. Το χρησιμοποιούμε, δεν το χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν είπα ότι είναι Άγιος ο Μαρτίκας, από τη μία, από την άλλη όμως μπήκε για να παίξει. Άρα λοιπόν. Και όλοι εστιαζόμαστε στο Μαρτίκα. Αυτό είναι το λέει. Η Σταυρούλα έχει παραμείνει και η Βαλαβάνη έχει φύγει. Εγώ αυτό έχω να σας πω. Τώρα ο Ζαχαροπλάστης θα έχει προβληματιστεί πάρα πολύ. Και είναι και μέσα ο Ζαχαροπλάστης. Και θα φτάσει μέχρι. Τα κατάφερε. Γιατί ο Σπύρος ασχολείται με τη Σταυρούλα. Διαφωνώ πάρα πολύ με τους χαρακτηρισμούς. Και εγώ το ξεκαθαρίζω. Με αυτό είναι το είπα εγώ. Συμφωνώ με αυτά που λέει. Απλά έτσι πως το. Δεν μπορώ όμως και στρατηγικά να καταλάβω γιατί χτες, ακόμα πιο έντονα στο χθεσινό επεισόδιο, στοχοποιεί τη Σταυρούλα και δεν ασχολείται με κάποιον. Πιο δύσκολο αντίπαλο. Δηλαδή, η Σταυρούλα δεν είναι αντίπαλο του Σπύρου. Όχι, στο κοινό, όχι. Και στο κοινό ούτε δεν στο είναι. Κοινό. Απλά γιατί. Και δεν είναι και τόσο. Ξεκίνησε δυνατή παίκτρια, υπό την έννοια γνωστή παίκτρια. Η Βαλαβάνη ήταν ένα κεφάλαιο μέσα στο All Star. Λες ποιοι θα πάνε στο All Star, η Βαλαβάνη δεν έλεγε θα πάει Σταυρούλα. Δεν το λέω υποτιμητικά για το κορίτσι. Βάσει δημοφιλία. Ναι, θα σου πω. Γιατί ξεκίνησε το κιού του με το να εξηγεί τι έγινε στο συμβούλιο που τον πρόδωσε για δεύτερη φορά. Μα δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε στο All Star. Όχι, μισό, να σα καταλάβω.
είπε, ξεκίνησε το παιχνίδι, το επεισόδιο, με το ότι να σας εξηγώ γιατί είπα ξανά την προδοσία. Με πρόδωσε δεύτερη φορά χθες που μιλήσανε για την ψηφοφορία του. Και λέει, σας εξηγώ για το επεισόδιο που πέρασε, όχι για πέρσι. Σας εξηγώ τώρα γιατί το είπα. Μα για το αυτό, περσινό, είπε ότι το. Ναι, εξήγησε για το περσινό ότι τον πούλησε πέρσι, ότι έβγαινε με το σωστά μαγαζιά του Κατσούλη. Ότι πήγαινε survival στα γραφεία, ότι δεν σας κάναν παρέα. Κάτι για το παιχνίδι είχε δεν να πει ο Σπύρος. Δηλαδή εσύ τον είδες χθες και είπες μπράβο Σπύρο μου, πες τα. Αυτό έκανες χθες. Όχι. Χθες βασικά ήμουν με τον Τάλα και την Ευρυδίκη, βλέπαμε το survivor. Δεν ασχολούμαι τόσο τι πολύ τα με παιδιά, τα τρύπα. Μια χαρά. Τέλεια. Δεν θα πάρει πολύ. Ωραία, βλέπαμε επίσης. Τέλεια. Οι αποδείξεις ποιες είναι. Οι αποδείξεις είναι το Twitter που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, δηλαδή και άλλοι μάρτυρες. Δηλαδή γιατί βγάζουν μόνο εμένα ψέματα. Μα δεν λέει κανείς ότι λέει ψέματα ο Σπύρος. Λέμε ότι λέει άσχετα πράγματα με το Twitter. Μα τον έχει προδώσει, λέμε ρε Νίκο. Τι θα κάνουμε τώρα. Τον έχει προδώσει και αυτό έχει αναμένο ο άνθρωπο τώρα και μιλά στις κάμερες για την προδοσία. Που αυτό μου κάνει ο Σπύρος Μαρτίκας με τοξικότητα, είπες. Ναι. Με τέτοια στρατηγική ασχολείται με το θυμικό του, δηλαδή. Ναι. Δεν αυτό θα έπρεπε να ασχολείται με τη Σταυρούλα. Μου κάνει εντύπωση. Προφανώς. Γιατί δεν είναι μια δυνατή παίκτη. Δεν έχει κάνει. Συμφωνώ, λάθος του. Γιατί το κάνει. Παιδιά, δεν είναι. Τι τρέχει με τη Σταυρούλα, Μπριστρέλα. Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί ασχολείται με τη Σταυρούλα. Και ξέρεις φωτιά.